Γεια σας! Πολλές φορές οι άνθρωποι που αναλαμβάνω την χάνει να αρρωστήσουν κατά τη διάρκεια της διαιτητάς τους και σε αυτό το σημείο με ρωτούν τι να κάνουν, πώς να φάνε. Άλλα αισθάνονται και έχουν να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, πες και μια δίαιτα, έτσι. Μία ασθένεια αλλάζει εντελώς, παιδιά, την εσωτερική κατάσταση του σώματός μας και χρειάζεται άλλου είδους χειρισμό. Λέμε τότε πως το σώμα μας αλλάζει το μεταβολικό του προφίλ και προσπαθεί να χειριστεί την κατάστασή του έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την ασθένεια και να κάνει τις καθημερινές του διεργασίες και να διατηρήσει τη βιοχημεία του σε επίπεδα επιβίωσης και κίνησης ζωής. Πολλές φορές όταν τύχει να αρρωστήσουμε αισθανόμαστε διαφορετικά σήματα ως προς την όρεξή μας για φαγητό. Βέβαια, επειδή το ανθρώπινο σώμα έχει ισχυρούς αμυντικούς μηχανισμούς και πολλούς διακόπτες που χρησιμοποιεί πολύ σοφά, το καλύτερο είναι να το αφήνουμε να αναλάβει εκείνο την κατάσταση σε τέτοιες στιγμές, που είναι το καλύτερο μέχρι στιγμής πρακτικά για την καλύτερη προστασία του, και έτσι λέω και εγώ σε όσους αναλαμβάνω, έτσι. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να μην συμβάλλουμε στην τροφοδοσία μας με ό,τι καλύτερο και κατάλληλο για να το ενισχύσουμε τη δράση του. Και μία δίαιτα αποτελείται από όλα τα πλήρη συστατικά, ακόμα και αδυνατίσματος, που θα του δώσει τα απαραίτητα στοιχεία, γιατί δεν νοείται να χτιστεί μία δίαιτα χωρίς να έχει σπληρότητα. Γιατί η καλή διατροφή επιτρέπει στο σώμα μας να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στους μικροβιακούς εισβολείς, έτσι. Και για να λειτουργήσει καλά, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος χρειάζονται πολλές βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα και απαραίτητα λιπαρά οξέα. Το σώμα μας από μόνο του βέβαια ξέρει πολύ καλά τι να κάνει και είναι καλύτερο να βασίζεστε στα σήματα που σας δίνει το σώμα σας. Στην πραγματικότητα τα δικά μας στοιχεία της όρεξης μας δίνουν πιθανώς τη σαφέστερη εικόνα του τι πρέπει να φάμε ή να αποφύγουμε να τρώμε όταν αρρωστήσουμε. Για παράδειγμα, πολύ λίγοι από εμάς θέλουμε να φάμε όταν έχουμε πληγή, ξέρω εγώ, από γρήπη ή γαστρεντερίτη, έτσι δεν είναι. Αυτό συμβαίνει επειδή οι βακτηριακές λοιμώξεις οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα κυκλοφορούντος TMPα. Είναι μια φλεγμονώδης κυτοκίνη αυτή. Αυτή προάγει την καταστολή της όρεξης. Ίσως να το κάνει αυτό ο οργανισμός γιατί είναι ο τρόπος φύλαξης των πόρων του. Έτσι, της ενέργειάς μας, διαθέσιμης ενέργειάς μας δηλαδή. Σε αυτό όμως που εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε είναι στη σωστή τροφοδοσία του με τα κατάλληλα υλικά και με τον σωστό τρόπο που θα το βοηθήσουν να κάνει καλύτερα και πιο άνετα τη δουλειά του, γιατί μπορεί το σώμα μας να μην ζητάει τρόφιμα σε τέτοιες στιγμές, αλλά και η έλλειψη θρεπτικών μπορεί να το οδηγήσει σε μια χειρότερη κατάσταση. Ίσως να μην το συνειδητοποιήσετε, αλλά αυτό που συμβαίνει στην πεπτική σας οδό παίζει τεράστιο ρόλο στο πόσο καλά είστε σε θέση να καταπολεμήσετε τα μικρόβια. Και αυτό που τρώτε, ακόμα και μερικές φορές, εάν το τρώτε, μπορεί να έχει άμεση επίδραση στο πόσο γρήγορα θα αναρρώσετε από μία ασθένεια ή τη γρήπη και αν θα χτυπήσετε το πρόβλημα στην αρχή του. Στην πραγματικότητα, το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι ένας καταπληκτικός πολύπλοκος μηχανισμός, μια μόνιμη φρουρά σε όλα τα μέρη του σώματός μας, μας προστατεύει από τις ορδές των μικροβίων, των μυκήτων και των ιών, που απειλούν, κυριολεκτικά απειλούν να μας καταβάλουν. Όταν τρώμε, το ανοσοποιητικό μας σύστημα μπαίνει στην πράξη από την πρώτη στιγμή που βάζουμε τα τρόφιμα στα στόματά μας. Αρχίζονται πρώτα αυτό, πρέπει να μας θωρακίσει πριν χωνέψει, πριν μας δώσει ενέργεια. Πρέπει να βάλει ποιότητα ενέργειας. Αρχίζοντας ήδη από το σάλιο, που περιέχει ισχυρά αντιμικροβιακά. Λυσοζύμη, αλφαμυλάση, λακτοφερίνη. Όλα αυτά τα αντιμικροβιακά είναι μόνο η βασική άμυνα της πρώτης γραμμής. Όλα τα μικρόβια τώρα που γλιστρούν προς τα κάτω, αν περάσουν την πρώτη γραμμή, θα αντιμετωπίσουν έναν πολύ πιο τρομερό αντίπαλο και εμπόδιο, έτσι, όπου εκεί πέρα γίνεται το σώσε, δύσκολα αντιστέκεται. Πρέπει να είναι ισχυρό το μικρόβιο για να το διαπεράσει, έτσι. Είναι το υδροχλωρικό οξύ του στομάχου μας, παιδιά, το οποίο είναι αρκετά διαβρωτικό για να αφαιρέσει σκουριά από χάλιβα. Αυτό θα κονιορτοποιήσει τους περισσότερους εισβολείς στα στομάχια μας πριν φτάσουν στα έντερά μας. Εάν τώρα τα οξέα του στομάχου μας πάνε να χάσουν τη μάχη, έχουμε επίσης πρωτεΐνες και χημικές ενώσεις κάτω από την πεπτική αλυσίδα που μπορεί να αισθανθούν
και να καταπολεμήσουν οποιαδήποτε επιβλαβή βακτήρια μπορεί να έχουν περάσει. Ο προσωπικός μας τώρα βακτηριακός πληθυσμός, τα προβιωτικά που ακούτε τόσο πολύ, βοηθά στην αποτροπή της εισόδου επιβλαβών βακτηρίων στην κυκλοφορία του αίματός μας. Η στηρίζα του λεπτού εντέρου, έτσι και του παχαίους εντέρου. Τα πρεβιωτικά και τα προβιωτικά αξίζουν ιδιαίτερη αναφορά για τη συμβολή τους στην πρόληψη της ασθένειας. Και τα δύο είναι απαραίτητα για την υγεία του εντέρου. Και η υγεία του εντέρου είναι απαραίτητη για την ανοσία μας. Τα προβιωτικά βοηθούν στο να θρέψουν τα προβιωτικά, τους καλούς μικροβιακούς μας φίλους δηλαδή. Συνήθως πρόκειται για κάποια μορφή ινών και βοηθούν στη μετακίνηση της τροφής μέσω της γαστροεντερικής οδού. Και τα προβιωτικά, τα ίδια τα βακτήρια, τα καλά δηλαδή που έχουμε, έχουν αποδειχθεί ότι μας βοηθούν να ανακάμψουμε ταχύτερα μόλις αρρωστήσουμε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο όλοι μας πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματά μας είναι καλά πικισμένα από αυτά τα φιλικά βακτήρια. Επίσης, τα τρόφιμα που τρώμε επηρεάζουν αυτά τα βακτήρια και τις σύνθετες ενώσεις που απελευθερώνουν. Οι πλούσιες σε φυτικές ίνες τροφές τείνουν να προάγουν μια υγιή βακτηριακή ισορροπία. Το είπαμε και πιο πριν. Τα πρεβιωτικά. Ενώ από την άλλη, μια δίαιτα πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα, λίπη και ζάχαρα, μπορεί να οδηγήσει σε δυσβολία, έτσι. Άμα το πάμε στην άλλη οδό τώρα, που να έχει πράγμα μέσα. Επεξεργασία, στα τρόφιμα, λίπη, ζάχαρες. Πάμε για δυσβολία. Αυτή λέγεται αλλιώς και μικροβιακή ανισορροπία. Ψάξτε τη δυσβολία στο Google να καταλάβετε τι θα πει. Γι' αυτό μια ισορροπημένη διατροφή πλήρους τροφής είναι η καλύτερη ασφάλειά σας για όλα τα είδη ινών και λοιμόξεων, πλήρης ακατέργασης κυρίως τροφής. Στην πραγματικότητα η γαστροεντερική μας οδός περιλαμβάνει πάνω από το 70% του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Απίστευτο, στο έντερο, και είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι μπορούμε να αναφέρουμε εδώ, αλλά προς το παρόν μας φτάνει να καταλάβουμε ότι αυτό που τρώμε επηρεάζει την ανοσία μας σε πολλά επίπεδα. Εάν η διατροφή σας είναι κακή, θα αρρωστήσετε πιο συχνά από κάποιον που τρώει μια πιο υγιεινή διατροφή. Ή και οι βακτηριακές λοιμώσεις θα σας χτυπήσουν πιο σκληρά και θα σας κρατήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κάτω. Εν τω μεταξύ, το να τρώτε άσχημα ενώ είστε άρρωστοι, θα σας κάνει να νιώθετε ακόμα πιο άρρωστοι. Ποιες είναι οι καλύτερες πηγές τροφής των προβιωτικών τώρα, είναι έτσι αυτό που λέγαμε, τα οποία θα θρέψουν την καλή μας χλωρίδα του εντέρου, τα προβιωτικά. Έτσι. Ποια είναι λοιπόν, ποιες είναι οι πηγές προβιωτικών, είναι τα λαχανικά, πρώτα από τα λαχανικά έχουμε τα σπαράγια, σκόρδο, αγκινάρες, πράσα, κρεμμύδια, γενικά τα πράσινα βρε παιδιά έχουν ίνα. Η αγκινάρα είναι μες στην ίνα, τα σπαράγια είναι μες στην ίνα, τα πράσα είναι μες στην ίνα, τα κρεμμύδια. Από υδατάνθρακες έχουμε το κριθάρι, φασόλια που είναι το, η βρώμη ακόμα καλύτερα, κοινόα, σίκαλη, το σιτάρι το ακατέργαστο και μετά οι πατάτες και εντάξει αυτά είναι τα πιο top. Από φρούτα μήλα, μπανάνες, εσπεριδοειδή, όλα τα φρούτα, ακτινίδια, πολύ το ακτινίδιο είναι πάρα πολύ. Και από λίπη η λιναρόσπορη και η σπόρη, τσία σπόρη γενικά. Οι καλύτερες πηγές τώρα προβιωτικών, έτσι, που θα μας δώσουν φιλικά βακτήρια, είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ζυμώσεις έχουν αυτά, έτσι, γιαούρτι, τυρί, κεφίρ, με ζωντανές και ενεργές καλλιέργειες, τίγκα. Τα ζυμωμένα λαχανικά, όπως το τουρσί και τα λάχανα, τα τουρσί, έτσι, ζυμωμένη σόγια, τα τέμπεϊ, αν ξέρετε, και επίσης και σάλτσα σόγιας, ακόμα και το κρασί. Εάν είστε υγιείς, στοχεύστε για 1-2 μερίδες πλούσιες σε προβιωτικά τροφές κάθε μέρα και 2-3 πρεβιωτικά. Ίνες. Αν θα πρέπει να αποτρέψετε ή να ανακουφίσετε ένα ιατρικό πρόβλημα τώρα, ίσως χρειαστεί να αυξήσετε τη δόση ακόμα και με συμπληρώματα από αυτά. Προσοχή μόνο χρειάζεται σε ανθρώπους που έχουν AIDS ή παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Ξέρω εγώ, λαμβάνουν ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες
και βέβαια όσους βρίσκονται στο νοσοκομείο, όπου εκεί βέβαια θα αναλάβει το νοσοκομείο, αλλά θα το πω αυτό, γιατί συνήθως εδώ, εμείς στην Ελλάδα που τα ξέρουμε όλα, όταν μας βάζουν σε μια προεγχειρητική δίαιτα στο νοσοκομείο, νομίζουμε ότι είναι ηλίθιοι αυτοί και ότι θέλουν να μας σκοτώσουν και έρχονται οι συγγενείς από πάνω με τα κοκκινιστά και τα τρελά και σου λέει άσους αυτό, σου φέρα εγώ να φέρω. Έλεος, έτσι, αφήστε το νοσοκομείο να κάνει τη δουλειά του. Τώρα, δεν υπάρχει οριστική απάντηση για το αν θα πρέπει τελικά να τρώτε ή να μην τρώτε κατά την περίοδο μιας ασθένειας. Μία μικρή μελέτη έχει διαπιστώσει ότι το φαγητό βοηθά στην καταπολέμηση ενός κρυολογήματος, αλλά από την άλλη η νηστεία επιτρέπει στο σώμα να καταπολεμά τις λοιμώξεις στον πυρετό. Τώρα μία μελέτη δεν είναι βέβαια καθοριστική, είναι μία μελέτη, δεν έχει, αλλά πρακτικά συμβαίνει. Κάτι που πρέπει να υποθεί θεωρητικά τόσο για φαγητό όσο και για την νηστεία ενώ είμαστε άρρωστοι, πρακτικά πάντα μιλώντας, είναι πως θα ήταν καλύτερο να βασίζεστε στα σήματα του σώματός σας, όπως λέω και εγώ στους όσους αναλαμβάνω. Στην πραγματικότητα τα δικά μας στοιχεία όρεξης μας δίνουν τη σαφέστερη πιθανώς εικόνα του τι πρέπει να φάμε ή να αποφύγουμε να φάμε όταν αρρωστήσουμε. Αλλά και πάλι το θέμα είναι πολύ περίπλοκο, βρε παιδιά, καθώς υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί πολλών παραγόντων που δεν γνωρίζουμε κάτι φάση μιας ασθένειας. Τι μπορείτε να κάνετε πάνω σε αυτό, έτσι. Τα βασικά και γενικά ισχύοντα θα πούμε μόνο, γιατί δεν θα πάρουμε τις διακλαδώσεις, θα μιλάμε ένα μήνα. Και δεν αξίζει. Πρώτα απ' όλα πίνετε πολλά υγρά, ειδικά νερό και τσάι. Πίνετε. Ξεκουραστείτε και αναπαυτείτε, εστιάστε στα τρόφιμα που ενισχύουν την ανοσοποίηση που είπαμε πριν, συμπληρώστε με προ- και πρεβιωτικά, χρησιμοποιήστε συμπληρώματα βιταμινών και μετάλλων εξάπαντος και πάνω απ' όλα, το καλύτερο απ' όλα είναι να ακούτε τα συναισθήματα του σώματός σας. Εάν είστε πεινασμένοι φάτε, εάν όχι μη φάτε, μη το κάνετε. Απλά ακούστε το σώμα σας, τι θέλει να σας πει. Και αυτό ξέρει καλύτερα για τον καθένα στην κατάσταση που ήδη υπάρχει. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω, πιστεύω να σας κάλυψα. Αυτά είχα να σας πω σε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.